πρώτη μέρα της νέας χρονιάς, με την ελπίδα αυτή να σηματοδοτήσει κάτι το διαφορετικό και περισσότερο δημιουργικό. Ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας, κ. Αλέξανδρος, ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στην Τρίπολη. Του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία γίνεται όλος ο αγώνας. Και εμείς σήμερα τα ειρηνικά μας έργα σε αυτά τα δύο στοιχεία, στο λαό και στο Θεό, είναι αφιερωμένα. Και μέσα λοιπόν στην πορεία του, το ελληνικό έθνος δημιούργησε τα έθιμά του, που τα έθιμα είναι πάλι δεμένα και συσπηρωμένα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Στο κτίριο της Περιφερίας Πελοποννήσου έγινε η καθιερωμένη εκδήλωση με όλους να στέλνουν τα δικά τους αισιόδοξα μηνύματα. Παίρνουμε με την θλιβερή, τη φοβερή δεκαετία και μπαίνουμε στο 2021 γεμάτη ελπίδα και αισιοδοξία. Το εμβόλιο ήρθε, πρέπει να το κάνουμε όλοι, ο καθένας με τη σειρά του και να είσαστε βέβαιοι ότι πριν μισάσει ο χρόνος θα υπάρχει στον τόπο μας μία δημιουργία και μία ανάπτυξη χωρίς προηγούμενο. Προχωράμε σε μια χρονιά που πιστεύουμε θα είναι δημιουργική και για την Αρκαδία και για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για ολόκληρη τη χώρα. Με ασφάλεια από τις ένοπλες δυνάμεις μας και με τη στήριξη όλων να έχουμε μια χρονιά δημιουργική. Πολλές ευχές σε όλους. Θα είναι μια χρονιά νίκης και ελευθερίας. Συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 που και τότε ήταν χρονιές νίκης. Έτσι ήταν και το 2021 νίκη απέναντι στην πανδημία, σε αυτό το φοβερό αόρατο εχθρό που πλήγωσε όλους, κάποιους τους πλήγωσε περισσότερο, κάποιους λιγότερο, αλλά θα είναι και μια χρονιά ελευθερίας ακριβώς από την πανδημία, χάρη στα επιτεύγματα της επιστήμης, που όλοι ελπίζουμε και προσδοκούμε τους επόμενους μήνες θα πείσουμε πίσω μας την πανδημία. Πράγματα για τον COVID και την πανδημία αυτή, αναβαθμίζεται ψηφιακά η Πελοπόννησο ως Υπουργειακός Λόγος της Περιφέρειας. Τρέχουν δύο μεγάλα προγράμματα για την κατάρτιση και το φύλλο στην περιφέρεια αυτό. Και είναι γεγονός που συνεχίζουν παράλληλα για να στηρίξουν την επιχειρηματία, ειδικότερα την τελευταία δεκαετία που έχει υποστεί αναδαδεινά. Εύχομαι λοιπόν το εμβόλιο να βγούμε στις αγορές και είμαι σίγουρος ότι το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.